Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη νέα επίστρωση του φωτοκαταλυτικού τάπητα επί της οδού Βενιζέλου. Έτσι, αυτόματα δόθηκε στην κυκλοφορία το συγκεκριμένο τμήμα της οδού Βενιζέλου. Αλλά να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ημέρες επικράτησε κομφούζιο στο κέντρο της πόλης, καθώς την ίδια ώρα ακριβώς που στρωνόταν ο φωτοκαταλυτικός τάπητα στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, συνεχιζόταν οι εργασίες για την ασφαλτόστρωση στην οδό 7η Μεραρχίας. Έκλεισαν τρεις μέρες το δρόμο. Ταλαιπωρηθήκαμε όλοι. Από εκεί και πέρα πιστεύω να ξαναργήσει να το ξαναρίξουν, γιατί από ό,τι φαίνεται ίσως να το ξαναρίξουν. Ήταν πλήγμα για το δικό σας κομμάτι, το δικό σας τομέα? Όχι τραγικό, η κίνηση πάντα υπάρχει. Λίγο παραπάνω, λίγο απομονή και όλα είναι πάνε καλά. Τίποτα, μια χαρά είναι. Όλα ωραία. Πολύ ωραία. Νιώθετε τη διαφορά, τη βλέπετε? Βεβαίως, βεβαίως έχει. Ως προς τι δηλαδή? Και το χρώμα που είναι, δεν σε τυφλώνει. Και όλα είναι, παίζουν. Και η θερμοκρασία? Βεβαίως. Δεν φαίνεται να έχει μια διαφορά μέχρι στιγμής. Ίσα μια ταλαιπωρία. Ήταν που κλείσαν τρεις μέρες τα μαγαζιά εδώ πέρα. Δεν μπορούσαν να δουλέψουν. Αλλά και με ένα δρόμο τώρα θα αλλάξει το κλιματιστικό. Πιστεύετε εσείς ότι με ένα δρόμο θα αλλάξει όλη η ατμόσφαιρα της Καβάλας? Ό,τι και να κάνουν, τσαπατσούλησες δουλειές κάνουν. Αδέσποτοι όλοι. Δεν υπάρχει πέτρο να τον πει, αλλά κύριε, καθάρισε. Τα είδα πέρσι που τα κάνανε. Και είπα, αυτά πρέπει να καθαρίσουν. Όλες τα πεζοδρόμια ήταν γεμάτα μοχάλικα. Τέτοια από όπου. Κανένας δεν ήθελε να τα καθαρίσει. Οι δρόμοι να γίνει αντίθετα. Τίποτα άλλο. Αντίθετα. Θα πάρω αναπνοή. Έξοδος να γίνει, έξοδος. Διότι μποτιλιάρονται όλα τα αυτοκίνητα από εκεί μεριά.